Ανοιχτή εκδήλωση, συζήτηση, διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα έλαβε χώρα στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας με θέμα σεισμική επικινδυνότητα και τροτότητα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης με ομιλητές τον κύριο Καραμπίνη, καθηγητή Πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και τον κύριο Παπαζάχο, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα η ομιλία χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το πρώτο κομμάτι θα περιγραφεί από τον κύριο Καραμπίνη, τον πρίτανη του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, το οποίο αφορά την τροτότητα των κτηρίων γενικά στον ελληνικό χώρο, από ό,τι γνωρίζω και με κάποια έμφαση εδώ, αλλά καλύτερα να σας τα πει ο ίδιος. Το δεύτερο κομμάτι αφορά τη σεισμική επικινδυνότητα, με λίγα λόγια, όχι το πώς συμπεριφέρονται τα κτίρια, αλλά ποιες είναι οι κύριες πηγές οι οποίες απειλούν το πολεοδομικό ιστό, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άρα θα μιλήσουμε γενικότερα για τον ελληνικό χώρο, αλλά ειδικότερα θα γίνει μια παρουσίαση αποτελεσμάτων, τα οποία κυρίως αφορούν την περιοχή. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ελληνικός χώρος είναι ένας χώρος που έχει το 60% της ευρωπαϊκής σεισμικότητας. Κάθε δύο μέρες έχει ένα σεισμό της τάξης του 4. Είναι αδιανόητο όταν γίνεται μια μικρή σεισμική ακολουθία στον ελληνικό χώρο να πανικοβαλόμαστε και να ανησυχούμε ότι θα ακολουθήσει κάτι το προκατακλυσμιαίο ή καταστροφικό. Θα πρέπει στην Ελλάδα, με τη βοήθεια και τη δικιά σας αλλά και των επιστημόνων, να υπάρχει ένας σοβαρός επαναπροσανατολισμός της προσοχής του κόσμου. Όχι από το πότε θα γίνει ο επόμενος σεισμός, αλλά το πώς θα προστατευτούμε από τον επόμενο σεισμό, όποτε και αν αυτό συμβεί. Και από κατασκευές από το σεισμό των Αθηνών, χαρακτηριστικές που πέσαν, όπως είναι η Ρικομέξ, και πώς θα μπορούσαμε να προλάβουμε ακριβώς τον τρόπο που έπεσαν, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα τα πολύ άσχημα μετά από ένα τέτοιο σεισμό. Και πού πρέπει να εστιαστούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε στο βαθμό που είναι οικονομικά εφικτό και συμφέρει βέβαια να αυξήσουμε όλο το επίπεδο επιτελεστικότητας, όπως λέμε, μιας κατασκευής, δηλαδή το τι μπορεί να πάθει σε ένα ενδεχόμενο σεισμό, με πρώτη στο μέλημα βέβαια να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Εμάς μας ενδιαφέρει σε όλες τις περιπτώσεις, είτε είναι ο σεισμικός κίνδυνος, είτε ο κίνδυνος των πυρκαγιών, είτε ο κίνδυνος των πλημμυρών, είτε οποιοδήποτε άλλο κίνδυνο. Εκτός από το να προσπαθούμε να λειτουργήσουμε κατασταλτικά, να κάνουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε στον τομέα της πρόληψης. Και πιστεύω ότι δεδομένων της οικονομικής στενότητας και των δυσκολιών που υπάρχουν, τα καταφέρνουμε.